Έχουμε έτσι επαφή με το τμήμα αρκετέ φορέ. Το πρωτοβουλίο λειτουργεί στην προηγούμενη χρονιά για περίπου 2 μήνε μόνο. Έχει προβλήματα, αυτά θα τα δείτε και με το Δήμο στη συνέχεια. Από την πλευρά μου θέλω να σα πω ότι πρέπει να προχωρήσει να γίνουν αναγκαίε επισκευέ για να είναι αναγκαίο το τμήμα και να προχωρήσει το πρόγραμμα. Έχουμε κάνει επαφή και με τη Γενική Γραμματεία, με το τμήμα που είναι υπεύθυνο για τα πολυμητήρια και την προμήθηση. Μα είπαν ότι χρειάζεται από την πλευρά του Δήμου να σταλεί μια μελέτη προμελέτη για να προχωρήσει και η χρηματοδότηση. Θα θέλαμε από τη μεριά σα αυτό το θέμα να προχωρήσει γρήγορα και να μπορέσουμε να τρέξουμε το πρόγραμμα. Και μαζί με αυτό και φυσικά και το κόστο λειτουργία του πλημμυντηρίου. Από το θέμα του πλημμυντηρίου είναι ένα βασικό θέμα, γιατί είναι βασική υποδομή σε μια πόλη και σε ένα νομό. Και πρέπει να δοθεί μια βιώσιμη λύση σε αυτό το ζήτημα. Και είναι δεδομένο ότι με τα οικονομικά δεδομένα που σας προανέφερα από μόνοι μας εμείς κάνουμε κάτι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και τα τρία εμπλεκόμενα μέρη, η περιφέρεια, εμείς και ο Δήμος, να καθίσουμε, να κοστολογήσουμε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, να εκμεταλλευτούμε κοινοτικά κονδύλια τα οποία μπορεί να μην τα έχουμε. Η ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να μας λύσει πολλά ζητήματα. Μπορεί να μας λύσει ακόμα και το κόστος της λειτουργίας των μεγάλων που το μετρέλαιο, έτσι. Ήθελα μας με λύσεις που συζητήσαμε και ξεφύγαμε. Δεν θα ήθελα να καταπέρασω αυτό. Άρα λοιπόν, να δούμε το ζωικό κόστος, να δούμε πως αυτό μπορεί να το σπάσουμε και ο καθένας να αναλάβει κάτι και να προχωρήσουμε έτσι. Σε αυτό το πλαίσιο, και εκεί είχαμε μια συναντήληψη και με την περιφέρεια, να δούμε πώς μπορούμε να δούμε, να πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Αν λύσουμε τα βασικά, το παραπάνω, να βρούμε μια λύση, όχι να φτιάξουμε κλειστό ή να φτιάξουμε καινούργιο, αλλά να φτιάξουμε ένα μπαλόνι, ας πούμε, που συμπεριμένως μήνες θα εξασφαλίζει, έτσι, όπως έχει κάνει ο Δήμος Σύρου, ας πούμε. Τι είναι μπαλόνι, το μπαλόνι είναι ανθυγινό, αλλά έχει απογορευτεί. Δεν έχει απογορευτεί, είναι πάντα σε όλη την κεντρική Ευρώπη. Εδώ πέρα το έχουμε, υπάρχουν τρόποι να μην. Όχι να βάλει μπαλόνι με το μπαλόνι, με τα μηχανολογικά που θα μπορεί να λειτουργεί. Ναι, όχι. Είναι το φαινόμενο τη δημοκρατία. Και ειδικά στι πισίνε είναι καταστροφικό. Στη Σύρο το προβλήστε με το πούμε τι θα κάνει. Αν αποφασίσει να βάλει την τέντα μόνο και τον Μουσαμά, προφανώ αυτό θα λειτουργεί. Θα φτιάχνει εποχή κάθε μέρα σου. Είναι δεδομένο και θα έχουμε άλλα προβλήματα. Έτσι. Όχι, συμφωνώ. Να είμαστε. Αυτό λέω. Να βρούμε λύσει οι οποίε θα είναι φθηνές, με σοβαρές δημοκρατικές προδιαγραφές για να λύσουμε προβλήματα. Εγώ αυτό σε δεύτερο επίπεδο. Άρα αυτό επί της ουσίας συμφωνήσαμε, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά σας λέω τώρα να πω εγώ ότι θα μπορώ να βρω ένα κονδύλι 300.000 για το μάλλον, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εάν μπορούμε να τα επιμερίσουμε και αλλάγουμε όλοι από ένα κομμάτι, ενδεχόμενα να κάνουμε και ένα προγραμματισμό, εκεί είμαι αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Και να εκμεταλλευτούμε, σας λέω, και προγράμματα που θα βοηθήσουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ακόμα και να το φτιάξουμε, αν ο Δήμος έτσι. Και εγώ δεν λέω ότι είναι ευθύνη του Δήμου. Δηλαδή, από το ίδιο οικονομικό κορβανά στο τέλος τρεφόμαστε όλοι. Αν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε προγράμματα που θα μπορούν να κατεβάσουν τον κόσμο λειτουργίας, και γι' αυτό εγώ εμένω στην ενεργειακή αναβάθμιση, που μας εξασφαλίσει ένα 30% όφελος και είναι 100% το τμήμα του Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα που κάνει οικονομία κλίμακα και επομένω σε ένα σοβαρό μακροοικονομικό προγραμματισμό μπορεί να μας κάνει μια εγκατάσταση βιώσιμη. Και είναι κρίμα να χάνονται ευκαιρίες όπως αυτές οι πολίτες για όλους που είναι μεγάλη τομή και αυτή τη στιγμή έχουμε 15.000 μαθητές σε όλη την επικράτεια, να χάνεται αυτή τη δυνατότητα. Γιατί εκεί είναι και ένα πρόβλημα που δίνει και πόντους στη δημόσια εκπαίδευση, στα δημόσια σχολεία. Γιατί το να μπορεί ένα παιδί του δημόσιου σχολείου να έχει μια τέτοια παροχή υπηρεσίας από το κράτος και δωρεάν είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό για τον Έλληνα γονιό, ειδικά στην περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Κοιτάξτε, το εκπαιδευτικό που είχαμε το Δήμο είναι η κούτση που είναι γύρω στα επισκευή αυτή. 80.000. 80.000. Για επισκευή, παρότι με συμβούλευε την εποχή. Παρότι και εκεί ήταν μια εικοσαετία, επειδή είναι ότι υπέφερε στο Δήμο τότε,
αλλά η πισίνα με κάποια παρόμοια που πλήσει πέτρε του συνόλου του Εθνικού Συνδικού. Δίνουμε λύσει προσωρινέ φυσικά μετά τη σοκαρίσματα και τα πιστεύω όμω με αυτό το χάρι ότι είναι το κύριο Θεό που θέλει να σου πει κύριο Θεό. Το σύστημα σου είναι πιο αυτό μπορούμε να το δούμε και τέτοιε τάξει μεγέθου οικονομικά ζητήματα λύνονται με μεγαλύτερη ευκολία. Αλλά η λογική είναι ότι πάμε και εφόσον βρούμε τη λύση, βάζουμε το Δήμο να τρέξει, μελέτες μέχρι και τέτοια δημοπράτησης, μην μπλέξουμε στη γραφειοκρατική διαδικασία του Υπουργείου και πάμε δύο χρόνια πίσω και τρέχουμε λοιπόν τα έργα. Και γενικά μέχρι τώρα αυτό έχει αποδώσει, έτσι, γιατί και οι Δήμοι από μόνοι τους τρέχουν ήδη και ούτε. Και εμείς μπορούμε να το ζούμε πολύ πιο εύκολα και να κάνουμε μεγαλύτερη απορρόφηση στο πρόγραμμα των παιδίσεων. Άρα, νομίζω να δούμε τσάκι. Παρακαλώ. Θα επιστρέψω λίγο το χρονικό διάστημα που έχετε στην εποχή μας. Ένα θεσμός ο οποίος χρεοδηγείται από θάλασσα. Ένα θεσμός λοιπόν που κάτοικοι του έχουν έρθει σε επαφή όλα αυτά τα χρόνια με το ελληνικό στοιχείο. Το 1950 και μάλιστα όχι μόνο το στοιχείο και έχοντας και δραστηριότητες μέσα από το στοιχείο που λέγεται τα νερό. Και αυτή η δραστηριότητα έχει ξεκινήσει λίγο μετά το 1950. Το 1958 ιδρύθηκε στην πόλη μας ο Ναυτικός Όμιλος της Αθήνας. Ήταν τότε στα πρώτα 15 σωματεία πανελλαδικά, γενικά πανελλαδικά, στο κομμάτι της πολιτικής οικοσπονδίας που δεν είχε ακόμα ιδρυθεί. Συμπληρωμένο Πανελλήνιο, Βουλιακμένη, Ολυμπιακός, τα μεγάλα σωματεία του τώρα. Συνεχίζει κάποιος την συζήτηση. Πάμε, αφού συνεχίσει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα χρόνια που ήταν 10 μήνες το χρόνο. Σε ο ναυτικός όμιλος λοιπόν εκτός από την κολύμβηση και την αντοσφαίρεση έγινε να αστροποιηθεί και στο κομμάτι υπήρχαν εγκαταστάσεις στην πόλη μας, στα πρώην δημοτικά σφαγεία που είχαν παραβοληθεί στο ναυτικό όμιλο, τα οποία είχαν απειθεί τα αφήματα της υποπηλασίας, του κανόνα καλιά και του θαλασσίου σκύλου. Μέσα από εκεί ξεφύγησαν αθλητές οι οποίοι επάντρωσαν μικρές εθνικές ομάδες κατηγοριών και σε αυτό έπαιξε ρόλο πιο πολύ η φυσική θέση που είχε ο χώρος. Το δεξιό έχετε πάει, πήγατε προς το περιοχή βαθύ που δεν έπαιξε πρέπει. Δεν πήγαμε αγγλικά το καταγωγικό. Θα σας πω κάτι, το 2004, όταν γινόταν η Ολυμπιάδα, η Ομοσπονδία που είχε έρθει είχαν έρθει τότε από την Ομοσπονδία και ήταν μέσα σε ένας από τους χώρους που μπορούσε να γίνει προετοιμασία των εθνικών ομάδων που θα ερχόταν στην Ελλάδα. Γιατί ναι, ένας σε Σαλαμίνα με παραλάβους και ένας στην Πρέβεζα, φυσικό που δεν έχει ποτέ αέρα. Λοιπόν, δραστηριότητας που υπήρχε ακόμα στο σωματί ήταν το κοβρίκιο ψάρεμα. Υπήρχε από τις τάξεις του ναυτικού ομίλου, έχει ξεπηδήσει ο μεγαλύτερος αθλητής που έχει αναδείξει το κοβρίκιο ψάρεμα, ο Σπύρος Αρματίνος. Ο οποίος στα ρεκόρ του, μέχρι και σήμερα, δεν έχουν καταληφθεί. Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα σημείο, κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει καμία δραστηριότητα, εμείς σαν σωματείο να πηγαίνουμε μόνο στα περιφερειακά πρωταθλήματα, έοντας προετοιμασία σε ξενοδοχεία και σε γενετικούς φορμούς που διαθέτουν κολυμπητήρια, βλέπουμε από δίπλα μας δήμους οι οποίοι έχουν την πρόθεση. Για μας έχει την πρόθεση η Δήμη, όπως είναι παραδείγματος χάρη το κολυμπητήριο της Αμαλιάδας, που ο Δήμαρχος εκεί είπε, ξέρετε τι, εγώ θέλω να διατηρήσω το κολυμπητήριο να έχω λίγο μετακλεισμένο για 6 χρόνια, όταν είχε όμως πάρα πολλές αιτήσεις γονέων για το πρόβλημα του συνάδελφος, για το πρόβλημα της κολύμπησης, έβαλε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση, ομόφωνη, το κολυμπητήριο να δημιουργήσει. Γιατί προτεραιότητα εκεί βάλαν τα παιδιά. Ολοκληρώνω για μην φάω τον χρόνο του υπόλοιπου, θα ήθελα
σε αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε εμείς, εμείς σαν σωματείο θα συνεχίσουμε έστω και αυτό το δίμηνο που μας δίνει δυνατότητα να προσφέρουμε αθλητική παιδεία στα παιδιά. Πραγματικά αθλητική παιδεία, χωρίς να έχουμε, όπως γνωρίζετε, καμία πλέον βοήθεια από την Γενική Γραμματεία. Ό,τι γίνεται μέσα από το σωματείο μας. Θέλουμε όμως σε αυτό το σημείο τη βοήθειά σας μέσα από τις συσκέψεις που ήδη κάνατε. Και τις επόμενες μέρες που θα κάνετε, το κολλητήριο της πρέβεζας πρέπει να αναβαθμιστεί. Θέλουμε μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό θέλουμε και εσείς να το αγκαλιάσετε. Πάμε στη μέση καταστάσεις, που δεν έχουμε σημαίνει. Είναι κάτι εκτός τώρα που το είπαμε δυστυχώς αυτή τη στιγμή. Να κάνουμε λάθος δίκης. Αλλά εάν μιλάμε για τέτοιες τάξεις μεγέθους, όπως εδώ που λέω, τα χιλιάδικα, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε. Παραδείγματο χάρη, παρέμβαση όλη τη προηγούμενη σχέση. Όχι, να γίνει και στην πρέβεζα. Το προηγούμενο διάστημα είναι κρατικέ εγκαταστάσει και μάλλον το προηγούμενο. Εκεί έχει την εγχωρήνηση, εκεί έχει την εγχείρηση, εκεί έχει έσοδα. Όχι, όχι. Α, θα μιλήσουμε τώρα να μιλήσουμε. Το πρόβλημα εκεί, Βασίλη. Εδώ συζητάμε για το πώς θα επισκευάσουμε το κολλητήριο, σχετικά δεν υπάρχει κολλητήριο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Όχι, μιλάω για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εδώ που υπάρχει, αν θα τα δείτε, Και αυτά. Γιατί έχει πάρα πολλά δημιουργικού όρου. Και να δούμε πώ θα το κάνουμε. Άρα θα έχει ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω ότι η σημερινή μέρα, σαν η ημερομηνία έναρξη μια συνεργασία για το κοινό. Τι θα πρέπει στην ευρύτερη. Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσουμε προσωπικά προϊόντα. Να δημιουργήσουμε όλου του κλάδου τη κοινωνία. Όλου του κλάδου.